Σοβαρά τώρα. Έχετε υπόλοιπο. Θα το αφαιρέσουμε. Είδα την πρόταση νόμου. Σοβαρά τώρα. Και είδα να την υπογράφει η κυρία Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Ραγκούσης, οι δύο γραμματείς της περιόδου υπερχρέωσης του Πασόκ. Και λέει η κυρία Ξενογιανακοπούλου ότι για τα δικά μου λάθη της περιόδου μου και του κυρίου Ραγκούση θα πληρώσει ο Μουλτσιώτης, ο Πάνας, ο Πουλάς, ο Φραγκίδης, όλοι όσοι δεν έχουν καμία σχέση με εκείνη την περίοδο. Σοβαρά. Πού είναι η ηθική σας, κυρία Ξενογιανακοπούλου, προσωπικά? Σοβαρά, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Σοβαρά, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Και βέβαια να πληρώσουν όλοι όσοι απέκτησαν όνομα με το Πασόκ και μετά το πούλησαν δεξιά και αριστερά. Όλοι. Και ο αμέσως... Πιο ήρεμα, παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν, εκτός τον κύριο Ραγκούση, την κυρία Ξενογιανακοπούλου, Κουρουπλή, Μωραΐτη, Τσάγκρη, Σπίρτζη, αλλά και αυτός που κατέβηκε το βήμα, ο κ. Παπαϊλιού, απέκτησε όνομα ως γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Πασόκ. Σοβαρά! Υπογράφετε τέτοια πρόταση και έχετε τώρα, θα πάρετε το λόγο να μας πείτε την αιτιολόγηση, γιατί θα πληρώσει ο Πουλάς και όχι εσείς. Σοβαρά, κυρία! Ωραία. Ο Σίμος Χεδίκογλου, που αγκαλιάσαν τελευταία κύρη του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδεύεται και από τη χρεωστική καρτέλα. Τον συνοδεύει το χρέος που του αναλογεί. Και βέβαια έχουμε και τους αντίστοιχους από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην ξεχνόμαστε. Χρυσογοίδια και λοιπούς. Αλλά και ο οικονόμου έφυγε, λέει, από το Πασόκ, γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει μνημόνια. Και από τότε έχει ψηφίσει 4-5. Έχει πάρει φόρα και έχει ψηφίσει 4-5. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Ο κατάλογος είναι μακρύς και τον έχω δημοσιοποιήσει. Κυρίες και κύριοι. Το προσωπικό της ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να επισημάνω δύο πράγματα. Ο κύριος Γκεγκέρογλου συνηθίζει να μιλάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ δεν θα μιλήσω με αυτόν τον τρόπο και δεν έχω μιλήσει ποτέ ούτε για συναδέλφους ούτε για πρώην συντρόφους. Δύο πράγματα όμως, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Οι γραμματείς του Πασόκ, όλοι οι γραμματείς του Πασόκ, συμπεριλαμβανομένης και μου, δεν είχαμε ποτέ ευθύνη για τα οικονομικά. Και το ξέρει ο κύριος Γκεγκέρογλου. Δημιουργεί απλώς εντυπώσεις. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο επί αυτού. Και δεν συνηθίζω κιόλας να μιλάω ποτέ αρνητικά για ένα κόμμα που στο κάτω-κάτω από 17 χρονών το υπηρέτησα. Δεύτερον, διαγράφτηκα και έφυγα από το Πασόκ το 2012 και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο που μιλάμε σήμερα για το εργασιακό νομοσχέδιο. Παραιτήθηκα από υπουργός αναπληρωτής εξωτερικών για τα ευρωπαϊκά θέματα, επειδή διαφώνησα με το δεύτερο μνημόνιο. Άρα δεν ανέχομαι από κανέναν να κάνει κριτική στην πολιτική μου πορεία. Διαγράφτηκα, έφυγα 6 χρόνια από την πολιτική, δεν είμαι γυρολόγος και πήγα το 2018 στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συστρατεύτηκα επειδή πιστεύω ακριβώς ότι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια ελπίδα προοδευτική για τη χώρα. Όλα τα άλλα τα επιστρέφω στον κύριο Γκεγκέρογλου. Μισό λεπτό, κύριε. Περιεχόμενό της, ορίστε. Δεν παίρνω το λόγο προφανώς για κανένα προσωπικό ζήτημα. Παίρνω το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος γιατί μου προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που προσέγγισε ο κύριος Γκεγκέρογλου την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το θέμα της υπερχρέωσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούν τα κόμματα του 2% του Siemens να μιλάνε έτσι μπροστά στην ελληνική αυτό κοινωνία. Αυτό που είπε ο κύριος Γκεγκέρογλου ήταν σε προσωπικό είναι θέμα. Είναι βαριά η ευθύνη συγκεκριμένων συναδέλφων. Τόσο της Νέας δεν Δημοκρατίας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μην το ξανακάνετε αυτό. Εγώ σας παρακαλώ. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θέλω το λόγο για τη δευτερομιλία μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τώρα. Μισό λεπτό. Μπορώ να τον έχω. Μισό λεπτό. Μα δεν μπορεί να το κάνετε ελάχιστο. Σας παρακαλώ. Ναι, αλλά, το κάνατε απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τασούλας. Μην επαναλαμβάνετε αυτή την πρακτική της φήμωσης. Ακούστε.
Μείνετε, εδώ δίνουμε το λόγο σε όλους για να μπορούν να μιλούν και να αντικρούν. Δεν υπάρχει σε όλους, υπάρχει κανονισμός και υπάρχουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αν υποθέτε το λόγο, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ζήτησα επί δύο λεπτά όπως δικαιούμαι το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ακούστε να σας πω. Και κάνετε την επιλογή την ώρα που μιλάω και αναπτύσσω τις θέσεις μου να παρέμβετε καταπατώντας τη δεοντολογία και το ρόλο σας ως πρόεδρος. Να σας απαντήσω. Σας παρακαλώ λοιπόν. Σας παρακαλώ. Εάν εφαρμόζουμε εδώ κατά γράμμα τον κανονισμό, σας λέω ότι έχει. Άμπα. Ακούστε με να τελειώσω. Εγώ δεν αποκλείω κάποιον. Είναι, υπάρχει μια ανοχή και υπάρχει σε ζητήματα από τον κύριο. Δεν ζητάω καμία ανοχή. Τα δικαιώματα στα νομοσχέδια, εκτός από την ώρα που έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δικαιούται σύμφωνα με τον κανονισμό άπαξ να μιλήσει ενδιάμεσα. Μαζεύει, τη λένε οι βουλευτές και τα λέει. Όμως στην πράξη το έχουμε αφήσει. Επί προσωπικού λοιπόν δεν έχετε, δεν σας δίνω το λόγο. Σας δίνω όμως το λόγο ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για δύο λεπτά. Ορίστε. Εδώ ήμασταν. Είχα τελειώσει τώρα. Προς τι λοιπόν η παρέμβαση. Προφανώς δεν σας άρεσε το περιεχόμενο αυτό που είπα. Που έλεγα. Ότι υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα εδώ και χρόνια σε σχέση με την ασυλία που είχαν τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μέσα στο πλαίσιο του δικοματισμού της διαπλοκής που μας χρεοκόπησε ως χώρα. Και είναι ενδεικτικό ότι και τα δύο αυτά κόμματα είναι υπερχρεωμένα. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Πολιτικό βαθύτατο είναι. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να υπάρχει, έστω μετά από τόσα χρόνια, να υπάρχει ντροπή λίγο και να προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε, να αποστασιοποιηθείτε από αυτές τις πρακτικές. Όταν ο κύριος Τσουκάτος είχε μιλήσει για το 2% της Siemens, για τα μαύρα ταμεία, και οι δυο σας την ίδια πρακτική είχατε. Χρεοκοπήσατε μια χώρα. Δεν μπορείτε λοιπόν σήμερα να προσπερνάτε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αποτελεί τι? Ένα φτύσιμο στον ελληνικό λαό αποτελεί αυτή η στάση σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Η έννοια λοιπόν της συμμετοχής, και ολοκληρώνω αυτή τη στιγμή, στις υποχρεώσεις αυτών των κομμάτων έναντι των τραπεζών, είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν και οι βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται με βάση αυτή την ταυτότητα την πολιτική. Βγαίστε και αποστασιοποιηθείτε. Κάντε την αυτοκριτική σας. Και τότε δεν χρωστάτε τίποτα. Τι να κάνουμε όμως? Όσο μιλάτε στο όνομα εκείνων των ημερών, έχετε και τις υποχρεώσεις.